Εμείς ήρθαμε εδώ στον αγαπημένο μας καναπέ και η παρέα μας μεγάλωσε και ομόρφινε με το κορίτσι μας το πανέμορφο, τη Νικολέτα Σερέτη, γιατί είναι η ώρα της Κυριακής, η στιγμή της Κυριακής που μιλάμε για σένα, Τρουφίτσα. Ακριβώς. Μόνο. Μόνο για τρούφα μιλάμε. Όχι, αλλά είναι εκπρόσωπος του είδους. Η ώρα της τρούφας. Όχι, το σκέτο από κυβέρνηση είναι εκπρόσωπος του είδους. Τι ιατρός είναι η Νικολέτα. Α, γεια σου, Νικολέτα. Και εγώ νόμιζα ότι είναι τροχονόμος. Αγαμούλη, και τι κάνεις. Τι γίνεται, καλά, πολύ καλά. Κάνατε και ένα πολύ ωραίο φιλανθρωπικό κάλεσμα την εβδομάδα που μας πέρασε, που είχε πολύ μεγάλη επιτυχία και μπράβο για το έργο σας να βοηθάτε τα δέσποτα ζωάκια. Τα δέσποτα είναι σημαντικά, ναι. Και αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε πολύ να περάσουμε και μέσα από την εκπομπή και με την παρουσία σου εδώ, αλλά και γενικότερα, γιατί όλοι είμαστε. Μην βλέπεις τώρα κάτι κοινές φάτσες. Τι. Φιλόζωοι είμαστε όλοι. Εγώ δεν έχω μαζί και αυτό είναι για τον πατέρα. Αυτό λέω. Γι' αυτό λέω, μην βλέπεις την. Μην βλέπεις την ξυνήλα του. Μην κοιτάς τι φαίνεται, το τι είναι, κοίτα. Και με το ελάχιστο μπορεί να γίνει ο καθένας φιλόζωος και να βοηθήσει λίγο τα δεσποτάκια. Με λίγο δροσερό νεράκι να φύγουν έξω και τροφούλα αυτό. Ειδικά τώρα τις ημέρες που έχει πολύ ζέστη και καύσωνα, είναι πολύ βασικό να έχουμε νεράκι. Νεράκι. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τα ωφέλη ή όχι, τα ωφέλη ή μη, του να δίνουμε, του να τρώνε τα κατοικίδια μας μαγειρευτό ανθρώπινο ουσιαστικά φαγητό. Ακριβώς, ναι. Είναι ένα ερώτημα που εμένα με ταλαιπωρεί πάρα πολύ, γιατί ξέρω από τη μία φαντάζομαι ότι δεν κάνει, από την άλλη, επειδή την λυπάμαι έτσι που κλαίει όταν τρώμε κάτι. Ναι. Λέω τι να κάνω. Λυγίζεις και τις δίνεις. Αυτό γενικά εννοείς, τα κατοικίδια μυρίζουν πάρα πολύ καλά, γι' αυτό έχουν και αυτή την έντονη επιθυμία. Mm. Γι' αυτό υπάρχουν και τα αστυνομικά σκυλιά που αντιλαμβάνουν τις μυρωδιές. Και μυρίζουν 10.000 φορές πιο πολύ από τον άνθρωπο και μάλιστα μπορούν να καταλάβουν όταν μαγειρεύουμε ένα φαγητό. Αυτό τώρα είναι ένα fact, λίγο για να καταλάβετε γιατί τόσο έντονα κάνουν τα κατοικίδια. Δηλαδή δεν είναι ότι πρέπει να τα λυπόμαστε. Απλά το μυρίζουν τόσο έντονα από ό,τι το θέλουν 10 φορές πιο πολύ. Ναι, και μπορούν να μυρίσουν και τα συστατικά του φαγητού που μαγειρεύουμε. Άκου τώρα. Θέλουν να διαχωρίσουν, να καταλάβουν από τι αποτελείται. Άρα θα ήταν καλή σε αυτά, σκυλιά. Είναι πάρα πολύ καλή. Γνώστες θα ήταν πολύ καλή. Και εγώ νόμιζα ότι καταλαβαίνει από, από τους θορύβους, δηλαδή. Και από την κατσαρόλα, μωρέ. Όχι, βρε. Δεν υπάρχει σωτηρία σήμερα, παιδιά, δεν είναι. Ορίστε. Ποιους θορύβους, όταν μασάμε το φαγητό μας. Όχι, όταν ανοίγεις το ψυγείο, ας πούμε, και βγάζεις το τυρί. Ναι. Λέει το σκυλί, α, τυρί. Ότι βλέπει το τυρί, καταλαβαίνει από το θόρυβο πώς τον κάνει το θόρυβο και το αρέσει. Συγκεκριμένα εσένα, ότι βλέπει το τυρί που είναι 22 εκατοστά σκυλί, τραλαίνει. Μπορεί να βλέπει το. Για πες, Νικολετάκη. Μαγειρεύει το φαγητό. Ουδέποτε πρέπει να δίνουμε αυτό που μαγειρεύουμε για εμάς. Ακούς. Αυτό είναι, όχι. Αυτό που μαγειρεύουμε για εμάς, γιατί μπορεί να μπει μέσα περισσότερο αλάτι, περισσότερο πιπέρι που δεν κάνει να τρώνε και διάφορα άλλα συστατικά τα οποία απαγορεύεται να τα δίνουμε. Τσιγαρισμένο λάδι ή οτιδήποτε. Αυτό δεν πρέπει να το δίνουμε γιατί θα βλάψουμε το κατοικίδιο μας. Αν τώρα επιλέξουμε σαν διατροφή του κατοικίδιου μας να μαγειρεύουμε για το κατοικίδιό μας με πρώτες ύλες στο σπίτι, θα μπορούσε αυτό ιδανικά να εφαρμοστεί. Κάποιες φορές κιόλας εφαρμόζεται για να δούμε αν έχει, σαν δοκιμή, για να δούμε αν έχει αλλεργία το κατοικίδιό μας σε κάποιο συστατικό. Δηλαδή το προτείνουμε κι εμείς οι κτηνίατροι. Αλλά σαν καθημερινό συντηρέσιο, σαν καθημερινή διατροφή, δεν γίνεται να γίνει. Διότι δεν μπορούμε να υπολογίσουμε μόνοι μας όλα τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται να τρώει. Τις βιταμίνες, την αναλογία, γιατί το κάθε κατοικίδιο έχει άλλο μέγεθος, άλλη ράτσα, άλλες ανάγκες, άλλες προτιμήσεις. Δεν μπορούμε. Τώρα δεν ξέρω αν έχετε ακούσει κιόλας αυτή την. Στο εξωτερικό γίνεται πάρα πολύ έντονα, όπου υπάρχουν έτοιμες μαγειρευτές μερίδες. Και εδώ νομίζω το έχω ακούσει να γίνεται τελευταία. Έχει έρθει και στην Ελλάδα τώρα τελευταία, που εγώ γενικά δεν συνιστώ να μαγειρεύει κανείς μόνος του, γιατί πρέπει να προσέχει κιόλας το πώς θα μαγειρέψει, να πληρούνται όλες οι προδιαγραφές. Ξέρετε, να μην κολλήσει κάποιο παθογόνο οργανισμό, να γίνεται αυτό. Να συνδυάσουμε τη διατροφή, δηλαδή την ξηρά τροφή, με αυτή τη μαγειρική ζωή, είναι πιο σωστό. Δηλαδή, μία μέρα την εβδομάδα να πεις ότι μαγειρεύω μόνο για το κατοικίδιό μου και τις άλλες μέρες τρώει ξηρά τροφή, κανονικά την τροφή του. Ναι, θα μπορούσε να γίνει και αυτό. Απλά θα πρέπει να μπουν μέσα και βιταμίνες, η θερμοκρασία που θα μαγειρευτεί. Γενικά, το μαγειρευτό φαγητό είναι λίγο. Να του δίνουμε λίγο ιδιαίτερο. Από το. Αυτό, εγώ αυτό που κάνω στις γάτες, ας πούμε, είναι όταν περισσεύει φαγητό. Ναι. Που ξέρω ότι δεν θα το φάγω, ας πούμε. Ναι, αλλά είναι το δικό σου φαγητό. Αυτό που λέει η Νικολέτα, ότι ουσιαστικά απαγορεύεται. Ναι, συνήθως το κάνω μόνο με κάτι κρατικό σκέτο. Γιατί ξέρω ότι αν έχει πάνω καρκέματα δεν το τρώνε κιόλας. Κοτόπουλο, ας πούμε, θα δώσεις. Σκέτο κοντόπουλο ή κάνα μπιφτέκι λίγο. Που... Ναι, σαν λουκουδίτσα, να το πω αυτό, έτσι. Ναι, έτσι. Σαν βασική διατροφή όμως δεν γίνεται. Και στο κοτόπουλο πρέπει να βγαίνει πέτσα, να πούμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί μπορεί κιόλας να.
Και το κόκαλο, δηλαδή. Και το κόκαλο που να πούμε λίγο στο κομμάτι κόκαλο γενικότερα, τι γίνεται. Γιατί είναι... Να σου πω όμως, αν δίνουμε μια φορά την εβδομάδα μαγειρευτό φαγητό και τις υπόλοιπες δίνουμε την τροφή τους, δεν γλυκαίνονται με το μαγειρευτό και το θέλουν περισσότερο. Υπάρχει κίνδυνος να μην θέλουν μετά την κανονική τους τροφή. Ακριβώς, και την ημέρα που δεν θα δώσουμε την ξηρά τροφή. Να μην φάει. Δεν θα πάρει τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί τα θρεπτικά συστατικά στην ουσία, αυτό που με ενδιαφέρει και εμένα σαν κτηνίατρο, είναι η καλή υγεία του κατοικιδίου. Γι' αυτό αν τυχόν αντικαταστήσουμε ή επιλέξει ο ιδιοκτήτης να αντικαταστήσει την ξηρά τροφή με μαγειρευτό, καλύτερα να προτιμήσει τα έτοιμα γεύματα αυτά και κατά προτίμηση και πάλι να μπορέσει να επιλέξει το σωστό δρόμο ώστε να μπορεί να γίνει custom πάνω στο κατοικίδιο, όπως είναι και στην ξηρά τροφή που διαλέγουμε ανάλογα με τη ράτσα, το μέγεθος. Αν έχει καμιά πάθηση, το αν έχει καμιά πάθηση, αν είναι, αν θέλει κάποια ειδική διατροφή για να χάσει κάποια κιλά, γιατί είναι και η παχυσαρκία κάτι που δεν το θέλουμε καθόλου, να μπορεί να γίνει custom πάνω στο κατοικίδιο, όπως είναι και σε εμάς τους ανθρώπους άλλωστε. Δεν τρώμε όλοι τα ίδια γεύματα και τις ίδιες ποσότητες. Έτσι δεν είναι. Βέβαια, την Ελένη, τη βλέπεις. Τι θες πια. Δεν τρώει τίποτα, αυτό λέω. Τι λες καλέ. Έχει τέτοιο κορμί. Ραπικό. Ναι. Γυμνάζεται, τρώει αλλά γυμνάζεται. Λοιπόν, ναι, Νικολέτα μου, θέλω να σου πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ για όλη τη χρονιά, όχι μόνο για σήμερα, γιατί έτσι πραγματικά μας έλυσες και προσωπικά πολλές απορίες. Ό,τι μας συνέβαινε με τα δικά μας κατοικίδια, ήσουν ο άνθρωπος που πρώτος με πολύ αγάπη θα ενδιαφερόταν να μας βοηθήσει και σε ευχαριστούμε πολύ, αλλά και για τις συμβουλές που έχεις μοιραστεί με τον κόσμο για να κάνουμε και τη ζωή των τετράποδων φίλων μας καλύτερη, γιατί αυτό είναι. Πρέπει να αγαπάμε, επειδή τα αγαπάμε μάλλον τα κατοικίδια μας, θέλουμε να τους προσφέρουμε ό,τι καλύτερο, ό,τι ωραιότερο, ό,τι σημαντικότερο μπορούμε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είστε καλά, εγώ σας ευχαριστώ. Βλέπετε, το είδατε και το Instagram της Νικολέτας, το έχω ξαναπεί, ότι θέλετε, τώρα θα την ανεβάσω και εγώ στο δικό μου. Πάμε σε διαφημίσεις να προλάβουμε λίγο να φωτογραφηθούμε, γιατί σήμερα είναι η τελευταία μας εκπομπή και θέλουμε να φωτογραφηθούμε με όλους.